Ξεκινάμε. Πρώτη ερώτηση, ο κύριος Νίκος Μελέτης από την ΕΡΤ και ακολουθεί ο κύριος Γιάννης Καντέλης από Sky. Κύριε Πρόεδρε, είδαμε και εδώ τον κύριο Μίτσκοσκι ότι συνεχίζει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις και της Αθήνας και διεθνών παραγόντων για την πιστή τήρηση της συμφωνίας των Πρεσπών σε ό,τι αφορά τη χρήση του ονόματος, του ιδιωτικού ονόματος. Η ελληνική κυβέρνηση σκέφτεται να χρησιμοποιήσει, να κάνει χρήση των προβλέψεων του άρθρου 19 της συμφωνίας που προβλέπει μια διαδικασία συγκεκριμένη σε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβιάσεις. Είχα την ευκαιρία, κύριε Μελέτη, να ενημερώσω τους συναδέλφους μου για το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας έχει επιλέξει να μην εφαρμόζει ένα κρίσιμο άρθρο της συμφωνίας ως προς το ενιαίο όνομα της γειτονικής χώρας έναντι όλων και να αποκαλεί την χώρα του, Δημοκρατία της Μακεδονίας, εντός των συνόρων, κάτι το οποίο προφανώς απαγορεύεται ρητά από την συμφωνία. Θέλω βέβαια να επισημάνω ότι εντός της αιθούσης και παρουσία όλων των ηγετών του ΝΑΤΟ δεν ακολούθησε αυτήν την τακτική και χρησιμοποίησε την σταγματική ονομασία της χώρας του. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η ηγεσία της γειτονικής χώρας θα αντιληφθεί ότι αυτή η τακτική είναι παντελώς αντιπαραγωγική. Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Είναι κάτι το οποίο το τόνισα χθες και στην Ολομέλεια του ΝΑΤΟ και κάτι το οποίο νομίζω αντιλαμβάνονται και όλοι οι σύμμαχοί μας. Εμείς θέλουμε η Βόρεια Μακεδονία να κάνει βήματα ευρωπαϊκής προσέγγισης. Αυτό προϋποθέτει όμως τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον σεβασμό των συμφωνιών που προφανώς η χώρα έχει υπογράψει και πιστεύω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο αυτό είναι κάτι το οποίο η ηγεσία των Σκοπίων θα το αντιληφθεί. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν θα αποκαλύψει αυτή τη στιγμή τα όπλα τα οποία έχει στη διάθεσή της για να απαντήσει σε μια ενδεχόμενη επιμονή της ηγεσίας της γειτονικής χώρας σε αυτή την τακτική. Είδαμε να μιλάτε χθες με τον κύριο Ερντογάν και να θέτετε το ζήτημα της Κύπρου, το ότι παραμένει διαιρεμένη μετά από 50 χρόνια. Βλέπουμε μια κινητικότητα από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών. Εσείς ο ίδιος θα συναντηθείτε αύριο με τον κύριο Γκουτιέρες για το Κυπριακό. Καταρχάς, αν υπήρξε κάποια αντίδραση και από την πλευρά του κύριου Ερντογάν για αυτό το θέμα όταν το θέσατε. Και δεύτερον, αν θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες άμεσες εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό και την επανέναρξη του διαλόγου. Καταρχάς, η ελληνική κυβέρνηση και εγώ προσωπικά έχουμε εκφράσει την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι υπάρχει μια ακόμα πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πράγματι η ειδική απεσταλμένη έχει καταθέσει το πρώτο πόρισμά της στο Γενικό Γραμματέα. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του περιεχομένου του, επομένως δεν μπορώ να τοποθετηθώ επ' αυτού. Η ελληνική κυβέρνηση όμως εξακολουθεί και στηρίζει την επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο κοινοτήτων, προφανώς στην βάση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι μια θέση από την οποία η Αθήνα και η Λευκοσία, Λευκοσία και η Αθήνα δεν αποκλίνουν. Θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ στην Κύπρο στις 20 Ιουνίου το βράδυ προσκεκλημένος του Προέδρου Χριστοδουλίδη για να συμμετέχω και εγώ σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο Προεδρικό Μέγαρο και από εκεί και πέρα θα συζητήσω και αύριο με τον Γενικό Γραμματέα με ποιο τρόπο θα μπορεί και ο ίδιος να εμπλακεί σε μια ακόμα προσπάθεια την οποία θεωρούμε επιβλημένη να γίνει για να μπορέσει επιτέλους αυτή η μεγάλη πληγή να κλείσει 50 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Επιτέλους η Κύπρος να πάψει να είναι το τελευταίο διαιρεμένο νησί το οποίο βρίσκεται εντός ευρωπαϊκής επικράτειας και να υπάρξει μια δίκαιη και βιώσιμη και διατηρήσιμη λύση του κυπριακού ζητήματος. Επόμενη ερώτηση ο κύριος Νίκος Αρμένης από το Μέντια και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων και ακολουθεί ο κύριος Βόρος Κωνσταντίνου από το Άξιον 24. Κύριε Πρόεδρε, ενόψη, θα επιμείνω και εγώ στο Κυπριακό, εν όψη και τη συνάντησή σας αύριο με τον κύριο Γκουτιέρες και έχει και την έκθεση της κυρίας Σολγκίν. Κυκλοφορούν φήμες τελευταία, έντονες φήμες, μια έντονη φημολογία για μια πολυμερή συνάντηση προσεχώς. Ευσταθούν αυτές οι φήμες και αν ναι,
τι σχήμα θα έχει. Δεν έχω να σας πω κάτι επ' αυτού, κύριε Ερμένη. Όπως σας είπα, δεν γνωρίζω καν τις λεπτομέρειες του περιεχομένου της έκθεσης της κυρίας Ολγκίν. Αυτό το οποίο είναι επιβεβλημένο αυτή τη στιγμή είναι να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Κύριε Πρόεδρε, η μία αναφορά σας στη συνέντευξη που παραχωρήσατε στην κυρία Σάντλου στο πλαίσιο του NATO Public Forum έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις αλλά και επικρίσεις στην Ελλάδα από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία σας κατηγορεί ότι παραδεχθήκατε κενά στην ελληνική άμυνα με αφορμή την ενίσχυση την οποία στηρίζουμε της ουκρανικής άμυνας. Τι ισχύει τελικά και πώς απαντάτε σε αυτές τις επικρίσεις? Μα δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσω σε όλους αυτούς οι οποίοι διακινούν τέτοιου είδους παραπληροφόρηση δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει πλεονασματικό υλικό για να υποστηρίξει την Ουκρανία, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι σε καμία περίπτωση αυτές οι κινήσεις τις οποίες κάνουμε δεν θέτουν σε αμφισβήτηση την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Άρα, επ' αυτού δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία απολύτως δυνατότητα παρερμηνίας των δηλώσεών μου, και θέλω επίσης να επισημάνω ότι ένα μέρος του υλικού το οποίο διαθέτουμε είναι υλικό το οποίο μπορεί να λύγει και σύντομα ως προς τις επιχειρησιακές του δυνατότητες, και θα καταλήγαμε στο τέλος να πληρώναμε και χρήματα, επιπρόσθετα χρήματα αρκετά, για να καταστρέψουμε το σχετικό υλικό. Αυτά για αυτούς οι οποίοι διακινούν αυτές τις φήμες. Εξάλλου είναι γνωστοί αυτοί οι οποίοι επιμένουν να διακινούν τέτοια σενάρια. Η δεύτερη ευρύτερη παρατήρησή μου είναι ας αξιολογήσουμε επιτέλους αντικειμενικά τις δυνατότητες των όπλων δυνάμεων το 2024 και ας τις συγκρίνουμε με τις δυνατότητες των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων το 2019. Η χώρα έχει επενδύσει συστηματικά στην ενίσχυση των όπλων δυνάμεων μετά από μια δεκαετή κρίση. Είμαστε μία από τις χώρες που δαπανά το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Και αξίζει απλά να δει κανείς τα Ραφάλ να πετάνε στους ελληνικούς ουρανούς, τα Ρώμεο ελικόπτερα τα οποία ήδη επιχειρούν, τη γρήγορη αναβάθμιση των F-16, τις φρεγάτες Μπελαρά οι οποίες θα ενταχθούν στο πολεμικό ναυτικό εντός του 2025 και του 2026, και να διαπιστώσει κανείς πραγματικά αν σήμερα η χώρα είναι πραγματικά πιο ισχυρή και πιο ασφαλής από ό,τι ήταν όταν οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά το 2019 τη διακυβέρνηση του τόπου. Επόμενη ερώτηση, κύριος Θανάσης Τσίτσας από τον Αντένα και τον κύριο Ιούς, και τον κύριο Γεωργία Γραντιώτη από το Όπλο για το Κυπριακό Καθαρίο Ειδήσεων. Κύριε Πρόεδρε, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σε σχέση με την πρωτοβουλία σας που πήρατε με τον Πολωνό ομόλογό σας για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Αεράμινας. Και η δεύτερη ερώτηση, πώς απαντάτε στην κριτική ότι η παράδοση των F-16 στο Κίεβο αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση? Για το ζήτημα της πρωτοβουλίας μας θέλω να θυμίσω, κύριε Σίτσα, ότι είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Αλλά αυτό το οποίο νομίζω κατέστη σαφές και σε αυτή τη σύνοδο κορυφής είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τη δικιά της αμυντική ικανότητα, να δαπανίσει περισσότερους πόρους, αλλά ταυτόχρονα να το κάνει και με έναν πιο έξυπνο τρόπο. Και ότι αυτό δεν υπονομεύει το ΝΑΤΟ, αλλά αντίθετα ενισχύει το ΝΑΤΟ. Και ότι είναι πολύ πιθανόν για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ως Ευρωπαίοι την δικιά μας άμυνα, να χρειαστεί να αναζητήσουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία πέραν των εθνικών προϋπολογισμών, οι οποίοι εκ των πραγμάτων έχουν τα όρια τους, ειδικά σε μια περίοδο δημοσιονομικής σύσφιξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και για αυτό και η πρόταση την οποία κατέθεσα με τον Πολωνό Πρωθυπουργό έχει και την διάσταση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Θέλω να τονίσω, δεν είμαστε εκεί ακόμα, δεν έχουμε πετύχει κάποια ευρωπαϊκή συμφωνία για κάτι τέτοιο, όμως είναι μια πρόταση η οποία έχει ακουστεί θετικά σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι σαφής ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει F-16 στην πρωτοβουλία των F-16. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν κάνει αυτήν την επιλογή, αλλά ο σκοπός μας είναι να δώσουμε την δυνατότητα στην Ουκρανία να αμυνθεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Φαντάζομαι είδατε και εσείς τις σκηνές από την φρικτή
ρωσική επίθεση εναντίον ενός παιδιατρικού νοσοκομείου πριν από λίγες μέρες, του μεγαλύτερου παιδιατρικού νοσοκομείου της Ουκρανίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι Ουκρανοί. Και αν θέλουμε να μιλάμε για μια βιώσιμη και δίκαιη ειρήνη, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί υπό συνθήκες συνθηκολόγησης της Ουκρανίας. Και για να μην συνθηκολογήσει η Ουκρανία, θα πρέπει να εξακολουθούμε όλοι να τη στηρίζουμε. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε με πολύ μεγάλη ένταση από όλους τους συναδέλφους μου, με μία εξαίρεση, μπορείτε ίσως να αντιληφθείτε ποια είναι, αλλά το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο σε αυτήν την προσπάθεια στήριξης της Ουκρανίας για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο να συζητούμε για μία δίκαιη λύση, αλλά με συνθήκες αξιοπρέπειας και σχετικής ισοτιμίας. Κύριε Πρόεδρε, τη μία μου ερώτηση μου την απαντήσατε πριν λίγο για τα F-16. Σε συνέχεια λοιπόν αυτής της ερώτησης, πάλι για την Ουκρανία, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ζητήθηκε από την Ελλάδα, όπως και από άλλες χώρες, να ενισχύσει την Ουκρανία με αντιεροπορικά συστήματα, παραδείγματος χάρη τα ρωσικής σοβιετικής κατασκευής που έχουμε στην Ελλάδα, τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν από νατοϊκά, από αμερικανικά, από Patriot. Έχω επαναλάβει ότι η Ελλάδα δεν θα διαθέσει στην Ουκρανία ούτε συστήματα Patriot ούτε συστήματα S-300. Έχουμε διαθέσει άλλου είδους αντιεροπορικά συστήματα μικρότερου βεληνικούς. Πάντα, θα το επαναλάβω αυτό, με την σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για να στηρίξουμε την Ουκρανία στην πολύ αυτή δύσκολη μάχη την οποία δίνει. Κύριε Πρόεδρε, είδαμε ότι η συμμαχία δίνει τα F-16 στην Ουκρανία. Υπήρχε μεταξύ των συμμάχων κάποιος προβληματισμός για την αντίδραση της Ρωσίας, η οποία ήδη έχει αρχίσει και δημοσίως κάνουν δηλώσεις. Και επίσης η δεύτερη ερώτηση είναι ότι είδαμε ότι είχατε κάποια ενσταντανέ με τον Πρόεδρο Biden και τον Άντονι Μπλίνκεν, τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αν συζητήθηκαν έστω και στο πόδι κάποια από τα εθνικά μας θέματα. Νομίζω ότι το θύμα των F-16 σας απάντησα ήδη πάντα στις παρυφές αυτών των συναντήσεων κορυφής. Έχουμε την ευκαιρία να συζητούμε έστω και σύντομα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και με τον πρόεδρο Biden σύντομα, αλλά και λίγο πιο εκτενώς με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν. Επανεπιβεβαιώσαμε το εξωτερικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και συζητήσαμε κάποιες κοινές προκλήσεις και τα θέματα τα οποία μας απασχολούν βέβαια στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.